Ο μυθικός Οδυσσέας ακόμα να φτάσει στην πατρίδα του την Ιθάκη. Λέγεται πως μετά τον Ίσμαρο με τους Κίκονες και πριν τη χώρα των Λωτοφάγων, ένας δυνατός βόρειος άνεμος παρέσυρε τα πλοία του προς την πόλη Ρήθυμνα της Κρήτης, το σημερινό Ρέθυμνο. Με τη βοήθεια του μυθικού Οδυσσέα, περίπου 500 μέχρι στιγμής μαθητές δημοτικών σχολείων από το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο έχουν ήδη ανακαλύψει το θησαυρό του ιστορικού κέντρου του Ρεθύμνου μέσα από το εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά στο λεγόμενο Τούρκικο Δημοτικό του Ρεθύμνου. Το πρόγραμμα «Ο Οδυσσέας» στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, που συνδυάζει τη γνώση με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή εποχή, σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και υλοποιείται σε συνεργασία με το πρώτο Δημοτικό και το Δήμο Ρεθύμνου. Είσαστε έτοιμοι να βοηθήσετε τον Οδυσσέα να βρει τον χάρτη και τη μαγική πηξίδα του χρόνου, προκειμένου να μπορέσει να ελευθερωθεί από τον μαγικό χρονομανδύα και να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη? Η φιλοσοφία του παιχνιδιού είναι ότι αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τα κινητά τηλέφωνα προκειμένου να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με τον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή πρέπει να έρθουν εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο με το κινητό τους και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης και εξειδικευμένου προσωπικού που έχουμε εδώ, να γυρίσουν τα σημεία, να παίξουν το παιχνίδι. Κάτι σαν κυνήγι θησαυρού με τη χρήση κινητής συσκευής. Μας ενδιαφέρει να συνδυάσουν το παιχνίδι αφενός, τη διερευνητική μάθηση με την εξοικείωση, με την κουλτούρα, με τον τόπο, με τον χώρο και την ιστορία του Ρεθύμνου. Και να αγαπήσουν αυτού του είδους τις δράσεις γενικότερα. Γιατί αύριο μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη δράση, όχι ο Οδυσσέας, στην ίδια λογική που προωθεί το τμήμα μας. Το ψηφιακό παιχνίδι που είναι επαυξημένης πραγματικότητας. Στην ουσία, αλληλεπιδρά με τον πολιτισμό, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, αλλά και την αισθητική αξία των Οθωμανικών και Βενετσιάνικων μνημείων του ιστορικού κέντρου. Τα παιδιά είναι πια γεννημένα με την τεχνολογία. Αυτή η ντεμοντέ άποψη, αφήστε τα από τα κινητά και τα λοιπά, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί την θεωρώ ουτοπική. Θα είναι με τα κινητά, να βρούμε όμως τρόπους τα κινητά τους, το υπολογιστή τους, να τους παρέχουν σαν εργαλείο κάτι χρήσιμο, κάτι ωφέλιμο και διασκεδαστικό. Για να συμμετέχουν οι μαθητές στο πρόγραμμα, που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν απλά ένα κινητό τηλέφωνο.